Εκεί μόνο έχει το λόγο και βλέπουμε σιγά σιγά θα έρθουν και άλλες ερωτήσεις. Ναι, εντάξει. Θα δώσω και κάποια ερεθίσματα. Λοιπόν, ήταν πολύ πλήρης βέβαια η παρουσίαση. Ίσως μπήκε και σε πολλές λεπτομέρειες που ενδεχομένως δυσκόλεψαν κάποιους από τους παρακολουθούντες. Αλλά καλό είναι να τα ακούμε όλα αυτά. Ευχαριστούμε τον Πάνο. Έχω πρώτα να κάνω μία παρατήρηση. Σε μία από τις πρώτες διαφάνειες φάνηκε μία σειρά προτεραιότητας ανάμεσα στα περιβαλλοντικά προβλήματα στη θάλασσα. Και εκεί η κλιματική αλλαγή έμοιαζε να είναι τελευταία. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι αυτές οι οδηγίες δεν ασχολούνται με την κλιματική αλλαγή, αλλά ήταν γενικότερη η τοποθέτηση. Εγώ νομίζω ότι η κλιματική αλλαγή είναι πρώτη πλέον. Σε καμία περίπτωση, ας πούμε, δεν μπορώ να δεχτώ ότι η βιοποικιλότητα είναι σημαντικότερη προτεραιότητα από την κλιματική αλλαγή. Όταν, εάν συμβεί η κλιματική αλλαγή, η βιοποικιλότητα θα καταρρεύσει. Δεν είναι στόχος της οδηγίας. Αυτό είναι. Αυτό... Ναι. Δεν είναι στο στόχος της οδηγίας. Σωστά. Είναι η άμεση δραστηριότητα του ανθρώπου. Σωστά. Όμως... Ο ομιλητής, με συγχωρείτε, νομίζω ο ομιλητής είπε ότι αυτό είναι... Νομοθέτησαν μόνο πράγματα που περνούσαν από το χέρι των χωρών και ότι τα πράγματα που ήταν τι θα έκανε ο υπόλοιπος πλανήτης, ας πούμε. Έτσι το κατάλαβα. Να ολοκληρώσει ο κείμενος στη σκέψη του. Απλώς θέλω να δηλώσω ότι κατά την επιστημονική μου άποψη σήμερα η κλιματική αλλαγή είναι αναμφισβήτητα το σημαντικότερο από τα προβλήματα και η βιοποικιλότητα ακολουθεί. Μία άλλη παρατήρηση σε σχέση με το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Όπως είπε και ο Πάνος, δεν είμαι από τους φαν των σχεδιασμών γενικά, γιατί νομίζω ότι οι σχεδιασμοί και ιδιαίτερα οι χωροταξικοί συχνά καταλήγουν σε αδιέξοδα εφαρμογής. Βέβαια είναι σωστά φτιαγμένη αυτή η οδηγία, δεν υπάρχει αμφιβολία. Βλέπω ότι στην Ελλάδα πολύ δύσκολα θα την εφαρμόσουμε, αν και πότε. Ωστόσο, βλέπω μία μεγάλη χρησιμότητα αυτής της οδηγίας για την χωροθέτηση θαλάσσιων αιωλικών πάρκων, τα οποία είναι μεγάλη προτεραιότητα πλέον, θα είναι για τα επόμενα χρόνια. Και έχω την εντύπωση ότι και η πολιτική ηγεσία, οι κυβερνήσεις, θα δώσουν έμφαση. Δηλαδή, για να μπορέσουν να χωροθετήσουν τα θαλάσσια αιωλικά πάρκα, νομίζω ότι θα χρησιμοποιήσουν την οδηγία. Αυτό είναι ερώτηση για τον ομιλητή. Και μια τρίτη και τελευταία ερώτηση αφορά το παγκόσμιο θαλάσσιο περιβάλλον. Μάθαμε τις τελευταίες μέρες ότι έγινε επιτέλους μια μεγάλη παγκόσμια συμφωνία για την προστασία των θαλασσών. Μία εκτίμηση... Των ανοιχτών θαλασσών, θες να πεις. Ναι, των ανοιχτών. Αυτό που είναι έξω... Αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος. Ναι, είναι η πρώτη φορά που συζητάμε για έξω από την ΑΟΣ. Πέρα από την ΑΟΣ. Ναι. Όδοσης. Ναι. Και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προφανώς. Απλώς, μια και είναι το θέμα, ήθελα μια εκτίμηση για το πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία, αν είναι σημαντική. Αυτά. Μπορώ να σου πω αμέσως, εγώ τη θεωρώ πολύ σημαντική και άργησε να έρθει, διότι μένει ένα μεγάλο κομμάτι του ωκεανού στα χέρια των πειρατών. Στα χέρια πειρατών τύπου Κορεατών, Ιαπωνέζων, Φαλαινοθυρών, ό,τι μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος, να πούμε. Όπως επίσης είναι εύκολος στόχος για απόρριψη πάσης φύσεως αποβλήτων στα νερά αυτά, τα οποία δεν ανήκουν σε κανέναν, ανήκουν σε όλους. Άρα λοιπόν θα συμφωνήσω ότι έπρεπε να γίνει και νωρίτερα. Θα πάρει χρόνο βέβαια, αν σκεφτούμε ότι και αυτό που λέμε θαλάσσιο δίκαιο, η Άγγλος,
πέρασε τρία στάδια και ξεκίνησε να συζητιέται από το 70, αν όχι από το 50, για να φτάσει να ψηφιστεί το 82. Άρα λοιπόν θέλουμε καμιά τριανταριά χρόνια γι' αυτό. Αλλά τι πρέπει να γίνει, πρέπει να γίνει. Όσο για τα αιωλικά πάρκα που με ρώτησε, σίγουρα πρέπει να είναι ένα από τα επίπεδα σχεδιασμού, πρέπει να είναι τα αιωλικά πάρκα, τα οποία καλό θα ήταν να μην είναι πάνω στα πλουσιότερα λιβάδια της Ελλάδας. Μάλιστα.